σιγά σιγά τελειώνουν οι εκδηλώσεις οι Χριστουγεννιάτικες, ήδη φτάνουμε στα Θεοφάνεια. Οι τελευταίες μας προγραμματισμένες ήταν μέχρι τις 5 του μήνα. Έχουμε ήδη, όπως ξέρετε και όπως το τονίσαμε πολλές φορές, οι περισσότερες εκδηλώσεις φέτος ήταν για τα παιδιά. Όπως και κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, είχαμε βέβαια και για τους μεγάλους. Αλλά μια και είχαμε και το ξεκίνημα αυτό με το στολισμό του πάρκου μας και θέλαμε να δώσουμε μια έμφαση περισσότερη, και αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και μετά, και να δώσουμε, έτσι είναι στο μυαλό μας, ακόμα περισσότερο στο χώρο αυτό μια ιδιαίτερη βαρύτητα, ώστε να τον κάνουμε να είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε να γίνει ένας πόλος έλξης των εκδηλώσεών μας, όχι μόνο για τους δικούς μας ανθρώπους, γιατί όχι, και από τους γύρω και από άλλους συμπατριώτες μας. Έτσι λοιπόν είχαμε πολλές εκδηλώσεις, όμως λίγο δεν μας βοήθησε ο καιρός, ξέρετε, με τα κρύα, και επειδή είχαμε και σχήματα από άλλες φιλοξενούμενα για να παρουσιάσουν προγράμματα για τα παιδάκια μας, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα και αύριο. Έχουμε τις κόκκινες μύτες. Ήδη βγάλαμε μία ανακοίνωση. Δεν μπορεί να γίνει, ο καιρός δεν μας βοηθάει. Δεν μπορεί να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές στο πάρκο. Γι' αυτό το λόγο, την ίδια ώρα, όπως είναι στο πρόγραμμα το Χριστουγεννιάτικο, θα γίνει στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου. Οπότε καλούμε όλα τα παιδάκια και τους γονείς βέβαια, για να μπορέσουν να δούνε αυτό που θα μας παρουσιάσουν οι κόκκινες μύτες, και έχουν πολλά, έχει ενδιαφέρον. Θα κάνουν όλα αυτά, έχει κλόουν, έχει ακροβατικά, έχει πολλά, τα οποία απευθύνονται στα παιδιά, και νομίζω ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα.